Σήμερα θα σας δείξουμε ένα πραγματικά εντυπωσιακό, πολύ μεγάλο σκάφος, το οποίο ανήκει στον πρόεδρο της ομάδας ποδοσφαίρου της ΑΕΚ, Δημήτρη Μελισσανίδη, στον Τίγρη δηλαδή. Το όνομα του σκάφους είναι Lady Vera και το μήκος του σε μέτρα φτάνει τα 73,5. Πολύ μεγάλο. Είναι ένα σκάφος του 2011, το 2023 έγινε ανακατασκευή και έχει 6 καμπίνες, 12 άτομα πλήρωμα και μπορεί να φιλοξενήσει 12 επιβάτες φιλοξενούμενους. Έχει σινεμά, σάουνα, beach bar, το πίσω μέρος του σκάφους, μπαράκι, ξαπλώστρες και το καθεξής. Παιχνίδια, ό,τι θέλεις να παίξεις στη θάλασσα, υπάρχει πάνω σε αυτό το σκάφος. Και επειδή μιλάμε για ένα σκάφος 73,5 μέτρα, έχει μέσα άλλα δύο σκάφη, δύο τέντερ. Εννοείται πως έχει και jet ski πάνω, έτσι. Φορείς jet ski, πού πας. Τώρα έπρεπε να έχουμε πλάνο και τη νύχτα, γιατί το συγκεκριμένο έχει από τα πιο εντυπωσιακά underwater lights, δηλαδή το βράδυ ανοίγουν τα φώτα και γίνεται ο χώρος δίπλα από το σκάφος πισίνα. Τα συγκεκριμένα μάλιστα φτιάχνονται στην Ελλάδα. Εννοείται, επειδή μιλάμε για τον πρόεδρο της ΑΕΚ, τα χρώματα μέσα παίζουνε. Το βασικό χρώμα είναι το κίτρινο. Κίτρινο, μαύρο, άσπρο, καταλαβαίνετε. Και αυτό το οποίο ξέρουμε είναι ότι στο γραφείο του Δημήτρη Μελισσανίδη υπάρχει ένας τεράστιος πίνακας με μία τίγρη. Βασικά σε πολλά σημεία υπάρχουν πίνακες και το καθεξής με τίγρης. Ξέρετε όλα αυτά που θέλει ο πρόεδρος ΑΕΚ. Ένα από τα πιο εντυπωσιακά σημεία του σκάφους είναι στο πάνω deck το εξωτερικό τζακούζι. Μεγάλο. Το συγκεκριμένο σκάφος γυρίζει εννοείται σε όλο το Αιγαίο, ταξιδεύει σε όλη τη Μεσόγειο και υπάρχει δυνατότητα να το μισθώσεις, να το νοικιάσεις. Το Lady Vera μπορείς να το μισθώσεις ανά εβδομάδα από 700.000 ευρώ έως 1 εκατομμύριο την εβδομάδα. Ξέρετε πόσα είναι τα λίτρα σε καύσιμα, τα τεπόζιτα τα οποία έχει το συγκεκριμένο? 192.000 λίτρα πετρέλαιο. Το νούμερο είναι τεράστιο. Και θα σας πω λίγο και το μοναδικό ελάττωμα που έχει αυτό το σκάφος. Ότι μέσα, συνοδευτικό ας πούμε, τέντερ, δεν έχει ράφναρ. Αυτό είναι το ελάττωμα. Και επειδή μιλάμε για Τίγρη, για Μελισσανίδη, πόσο θα θέλαμε να δείξουμε τα αυτοκίνητα του Τίγρη. Ferrari, Rolls Royce. Έχει εργαλεία, έτσι. Θέλουμε να τα δείξουμε, είναι η αλήθεια. Και αυτό θα θέλουμε να το δείξουμε. Την επόμενη φορά θα το δείξουμε και από μέσα.